ευχαριστώντας το Δήμο Κορίνθου αρχικά, το Λιμενικό Ταμείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Κορίνθου, την ομάδα Ανασκαφών Λιμεναρχείο Κορίνθου και όλους όσους συνέβαλαν στην διοργάνωση και επιτυχία της Οδυσσέας Marina Owners Cup 2018 Regatta. Σπιλιοτακάρα και τον κύριο Κουκουλάκη, με συγχωρείτε. Τον κύριο Γιώργο Φαρμάκη, πρόεδρο Λιμονικού Ταμείου. Την κυρία Ράνια Σαζακλή, δημοτικό σύμβουλο. Τον κύριο Σταύρο Κεφαλά της εταιρείας Turix, σύμβουλη διαδικτυακή και ψηφιακού σχεδιασμού. Τον κύριο Τίμο Πιέτρη, δημοτικό σύμβουλο και ιδιοκτήτη Πιέτρης, ασφαλιστικό γραφείο χορηγό. Συνεχώς για να είναι όλοι οι αθλητές και οι επισκέπτες ευχαριστημένοι και ασφαλείς. Έχουμε την τύχη απόψε να σας κάνουμε κάποιες έτσι ωραίες εκπλήξεις, να φιλοξενούμε κοντά μας ονόματα του παγκοσμίου ιστιοπλοϊκού χώρου και όχι μόνο. Επίσης, ο αγώνας ξεκίνησε από το Μεγαλύσι. Άλλο, νομίζω. Θα πρέπει οπωσδήποτε φέτος να είναι ο προορισμός και φυσικά όχι τυχαία κατέληξε στην Κόρινθο. Και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο και ιδιοκτήτη, να το πω και πώς να το πω. Φάνε τα λόγια μου όταν παρουσιάζω εσένα, τον κύριο Γιάννη Ανδριώτη, να μας πει δύο. Πολύ μικρό εισαγωγικό σημείωμα, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν κάνει πάρα πολύ δουλειά σε αυτή την πόλη. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εξαιρετικά για την τιμή που μας έχετε κάνει να μας φιλοξενήσετε. Κύριε Δήμαρχε, μεγάλη μας χαρά. Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τίμο μας, κύριε Αλέξη μας, κύριε Αρένια, δεν υπάρχουν αρκετά λόγια για να ευχαριστήσω όλους σας που κάνετε μια τρομακτική δουλειά μαζί με εμάς. Θα αφήσω το λόγο στους ανθρώπους που πραγματικά ήταν στην πόλη πυλώνες για την επίτευξη του εγχειρήματος. Αν θέλει ο κύριος Δήμαρχος να μας πει δύο λόγια, θα ήταν μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κύριε Ανδριώτη, να ξεκινήσω από εσάς. Σε ευχαριστεί εσάς που είστε ιδιοκτήτης εκεί της Μαρίνας Οδυσσεύς στο Μεγαλύσι, για αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε για να κάνετε αυτό τον ιστιοπλοϊκό αγώνα. Σε μία πανέμορφη θάλασσα, τον Κορινθιακό κόλπο, τον Κορινθιακό που μας ενώνει 14 Δήμους και έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα μεγάλο ιστιοπλοϊκό κέντρο. Γιατί έχει τον αέρα που απαιτείται, έχει με πολύ λίγο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν προκύψει κάποιος απότομος και ισχυρός αέρας, να πιάσει ένα φυσικό λιμάνι ή βόρεια ή νότια και να είναι ασφαλή όλα τα σκάφη και τα πληρώματα. Αυτά
τα χαρακτηριστικά τα έχουν λίγες θάλασσες στον κόσμο και στην Ευρώπη. Και να σας πω και μια κουβέντα παραπάνω, κάποτε είχαμε ξεκινήσει πάλι αυτή την προσπάθεια να γίνει ο Κορινθιακός μια θάλασσα που θα προσφέρεται για ιστοπλοϊκούς αγώνες. Είχαμε πάρει την πρωτοβουλία τότε σαν Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού. Ο Αρίων, οι 14 Δήμοι του Κορινθιακού, τότε είχα την τύχη να ήμουν πρόεδρος, ήμουν πρόεδρος περίπου για 8 χρόνια. Κάναμε μια προσπάθεια, διοργανώσαμε 2-3 αγώνες, όμως δεν συνεχίστηκε η προσπάθεια γιατί δεν βρήκαμε, να σας πω την αλήθεια, κάποιους όπως είστε εσείς που το πιστεύετε αυτό που κάνετε και θα κάνετε πιστεύω και στο μέλλον ό,τι είναι δυνατόν για να έχουμε πάλι τέτοιους πετυχημένους αγώνες. Αγώνες που θα κάνουν το επίκεντρο, το ενδιαφέρον και του παγκόσμου, θα έλεγα, εδώ πέρα βλέπω πληρώματα πρώτο κόσμο, αυτόν τον τόπο, εδώ τον Κορινθιακό, τους 14 Δήμους και να προβάλλονται αυτή η φυσική ομορφιά παντού. Και να προβάλλονται, αν θέλετε, και τα ωραία χαρακτηριστικά του Κορινθιακού που συνυπάρχουν εδώ, τα τέσσερα είδη δελφινιών, που είναι μια θάλασσα, που είναι η μικρογραφία της Μεσογείου. Από τη μία πλευρά είναι ένα τεχνικό έργο, η Διόρυγα, όπως είναι το Σουέζ στη Μεσόγειο. Από την άλλη είναι το Ρίο Αντίριο, το Μολύκριο, όπως λέγαμε εμείς οι Κορίνθιοι που είχαμε εκεί ιδρύσει την περιοχή, το Μολύκριο και το Αντίριο, όπως είναι αρχαίες ονομασίες, που, όπως αντίστοιχα υπάρχει το Γιβλαντάρ στη Μεσόγειο. Όλα αυτά πιστεύω θα δώσουν τη δυνατότητα στο μέλλον να έχουμε πετυχημένους αγώνες. Να ευχαριστήσω πάλι από τα βάθη της καρδιάς μου και τους χορηγούς αυτούς που εδώ από την Κόρινθο πίστεψαν και πιστεύουν σε τέτοιου είδους διοργανώσεις και πάντα θα είναι δίπλα. Και να κλείσω με την υπόσχεση ότι εμείς ως Δήμος Κορινθίων, ως Λιμενικό Ταμείο, θα είμαστε πάντα δίπλα σε παρόμοιες οργανώσεις και ακόμα πιο κοντά και πιο δυνατά. Γιατί πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους αγώνες κάνουν καλό στην περιοχή, κάνουν καλό στην ανάπτυξη και βεβαίως σε λίγο καιρό, αν συνεχίσουμε να στηρίζουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, πιστεύω κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να γίνει ένα παγκόσμιο κέντρο εδώ για τέτοιου είδους ρεκάτες που θα έχουν το ενδιαφέρον όλου του κόσμου, γιατί είπα και πριν τα χαρακτηριστικά του Κορινθιακού κόσμου. Σας ευχαριστούμε κύριε Ανδριώτη και να είστε καλά. Πρέπει νομίζω να μεταφράσει και λίγο γιατί οι καλεσμένοι μας δεν είναι μόνο Έλληνες, οπότε θα πρέπει να καταλάβουν και λίγο τι είπαμε. Again we thank you all. I think now it's time to move on to pretty much giving the awards. I have to make sure that I'm going to say everything in Greek and then I'm going to start saying again everything in English. So everybody understands? Του αγώνα μας. Ο αγώνα μας ξεκίνησε από το Μεγανήσι με σταθμό την Κόρινθο. Όπως είπε ο κ. Δήμαρχος, δεν ήταν τυχαία επιλογή. Ήταν απόλυτα συνειδητή. Ήταν απόλυτα ειλικρινής. Ξέραμε τι θέλαμε να κάνουμε, ξέραμε τι θέλαμε να πετύχουμε. Το πετύχαμε. Ο αγώνας ξεκίνησε από το Αίγιο με κατέθεση την Κόρινθο. Ο αγώνας ήταν μακρύς, ο αέρας δεν ήταν καλός. Αλλά όπως για να το κάνουμε, τα πράγματα αυτά είναι στη ζωή. Ποτέ δεν έρχονται όπως τα θέλεις. Όλοι τερματίσανε. Άσχετα αν τερματίσανε αργά, αν τερματίσανε πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Είναι εξίσου σημαντικό. Βεβαίως δεν είναι όλοι πρώτοι, ούτε δεύτερη ούτε τρίτη. Τα αποτελέσματα θα τα ανακοινώσω σε λίγο γιατί κανείς δεν τα ξέρει και είναι και οι άνθρωποι σε αγωνία από χτες γιατί είναι πολύ κοντινά τα αποτελέσματα. Οπότε θα μου επιτρέψετε να τα μεταφράσω και στα αγγλικά για να έχουμε ένα κοινό σημείο. Guys, you did an amazing race again yesterday. Some of you were very unlucky. Alex. Mean Alex. Three times I saw Alex's boats going all the way to the front and then staying all the way to the back because the wind, of course, doesn't know what's going to do. So even though you have probably the best crew I ever saw in my life sailing with... Ήταν πολύ εντυπωσιακό γεγονός μετά από 9 ώρες της τεχνολογίας. It was a very impressive moment for me, for my partner Jean-Charles, for Zaza, who were on the boat, Ellie, and we were just... could not believe what we were seeing. And thank you very much for that. Thank you.
Okay. Third boat, yesterday's race. Το τρίτο σκάφος της χθεσινής ιστιοδρομίας is my dear friends Graham and Pauline from Ambaloo. Το δεύτερο σκάφος το οποίο τερμάτισε χτες στον αγώνα Αίγιο Κόρινθος are very special to me and to everybody. It's a boat that I have specifically convinced my dear friend Mike to buy and the dear ladies from Argentina and Uruguay. Το δεύτερο σκάφος που πέρασε τη γραμμή τερματισμού χτες είναι το σκάφος Adagio X. Γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο για μας, για τον αγώνα μας. Γιατί το πλήρωμα και οι αθλητριές του Adagio έχουν έρθει από την Ουρουγουάη και την Αργεντινή συγκεκριμένα για αυτόν τον αγώνα. Το γεγονός ότι ταξιδεύετε 3.000 μίλια. Κάνατε 35 ώρες για να περάσετε μια εβδομάδα μαζί μας. Ευχαριστώ την Boeing. Συγχαρητήρια. Κύριε Δήμαρχε, θα θέλατε να κάνετε την απονομή του πρώτου βραβείου. Μεγάλη μας τιμή. Winner for leg number 3 of the Odysseas Marina Owners Cup 2018. I think we all have a clue. This is a very special moment because we've organized a very special award. A very special award for very special people that made us the honor of keeping a promise that in order for you to be in character, you have to look like you're in character. You have to be the captain, you have to look like the captain, you have to support, you have to do exactly what's needed. That's not an easy task. That's definitely not an easy task. Έχουμε ένα ιδιαίτερο βραβείο για τους ανθρώπους όπου ξεκινήσανε τον αγώνα και είπαμε ότι στο πλήρωμα το οποίο θα εκπροσωπήσει καλύτερα το ναυτικό πνεύμα, την φιλοσοφία
και θα είναι και ιδιαίτερος πρωτότυπος αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε, θα κερδίσει ένα βραβείο. Είναι το βραβείο της καλύτερης στολής πληρώματος. Όπως λοιπόν είναι... Adagio. Very good sailors. I just want to introduce the I've got what it's called. The six. How many are you? Six. So 12 balls. Shanty choir. Some words to explain and give you a welcome small speech in order for you to see that there is not we're a team. Everything was done here is because of teamwork. And when I say a team, I mean a big team. A big team such as Mr. Farmakis. Please, would you be kind? Θέλω να καλωσορίσω τους φίλους ξένους ιστιοπλόγους
που επισκεφθήκαν την πόλη μας, τα μνημεία μας, τις ομορφιές μας. Ύστερα όλους εσάς που είστε εδώ, για να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν στην πόλη μας και μας έχουν κάνει όλους χαρούμενους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, και δεν θέλω να πω πολλά, με έχει καλύψει ο κύριος Δήμαρχος και οι προηγούμενοι σε όλα, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο στόχος του Δημάρχου μας, του κ. Πνευματικού, αλλά και εμένα προσωπικά ως πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, είναι το λιμάνι της Κορίνθου να μπει στο χάρτη του ιστιοπλοϊκού τουρισμού. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι σημαντικό, αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε, το βλέπουμε και αυτό θα κάνουμε. Θέλω μόνο να πω δύο λόγια. Ένα ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο του ΚΤΕΡΕ, τον κύριο Μάρκελο, για την προσφορά του για το Πούλμαν. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Έλενα Γκόρκα, τη διευθύντρια της αρχαιολογίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πιτσάκη, τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου. Θέλω να ευχαριστήσω γενικά όλους αυτούς οι οποίοι συνέδραμαν σήμερα να έχουμε αυτή την ωραία εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ και υποσχόμεθα σε αυτούς τους φίλους, τους ξένους που τους βλέπω εδώ και τα πρόσωπά τους είναι γεμάτος χαρά, ότι εμείς στην Κόρινθο, με αρχηγό τον Δήμαρχό μας, τον βλέπω εδώ μπροστά μου, είμαστε πάντα έτοιμοι να τους υποδεχτούμε, να τους καλωσορίσουμε, να τους δείξουμε τα μοναδικά ιστορικά μνημεία μας, γιατί αυτή η πόλη αξίζει. Όπως ήταν παλιά πρωτεύουσα των πόλεων, θα προσπαθήσουμε να την ανεβάσουμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ όλους. Περισσότερους ιστιοπλοούς και έχετε το λόγο που θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. I have two very important people for me that I would like to give some time because they do mean a lot to me. They are the sponsors that we have for the regatta in Corinthos. Είναι δύο άνθρωποι που με στηρίξαν ποικιλοτρόπως. Με όλο τους το είναι και με όλο τους την καλή διάθεση είναι χορηγή του αγώνα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πιέτρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βουβά. Και ήρθα δίπλα μας από την πρώτη στιγμή, το αναγνωρίζω έμπρακτα. Κύριε Πιέτρη, άμα θέλετε να μας πείτε και εσείς δύο λόγια, θα το εκτιμήσω ιδιαίτερα. Κύριε Βουβά, και εσείς άμα θέλετε, για μένα είναι μεγάλη τιμή που με φιλοξενήσατε στην πόλη σας. Νομίζω ότι δεν έχω να πω κάτι άλλο, γιατί μετά θα πάμε για κλείσιμο, θα πάμε για την τελική απονομή. Mr. Pietris, our sponsor, please. Λοιπόν, καταρχάς, νομίζω ότι τα είπαν όλα οι προλαλήσαντες και έχουμε πει και πάρα πολλά για αυτές τις μέρες. Εγώ μία ερώτηση σου κάνω, Γιάννη, και θέλω να βγάλουμε και ένα μήνυμα εδώ. Από όλες τις τάσεις που έκανες, πού έμεινες πιο ικανοποιημένος και πού σου άρεσε περισσότερο, εσένα και στους υπόλοιπους? Νομίζω ότι η Κόρινθος αυτή τη στιγμή είναι στην Κορυφή. Αυτό ήθελα να μου σου πω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Είναι τιμή μας και χαρά αυτό το οποίο γίνεται αυτές τις μέρες στην πόλη της Κορυφής και για το Δήμο μας. Στην πόλη της Κορίνθου που αγαπάμε εμείς Κορίνθοι, αλλά και που αγαπάνε όσοι την επισκέπτονται την πόλη της Κορίνθου. Εγώ θα ευχηθώ να γίνει πραγματικά θεσμός και κάθε χρόνο να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη δυναμική και εμείς από την πλευρά μας και ως Δήμος αλλά και ως Λιμενικό Ταμείο να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο ώστε να στηρίξουμε αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Θεωρούμε ότι αυτές τις μέρες καταφέραμε και γνωρίσατε ακόμα καλύτερα και τον πολιτισμό και την ιστορία μας, αλλά και τις όμορφες πλευρές που έχει ο Δήμος Κορυφαίων. Χάρηκα πάρα πολύ πραγματικά, να είμαστε καλά. Βέβαια, στον κύριο Χορήγη και όλους τους υπόλοιπους οποίους προαναφέρατε και το Λιμεναρχείο βεβαίως που μας στήριξε. Να είστε καλά. Τον κύριο Χορήγη θα τον αναφέρω εγώ προσωπικά και την εξαιρετική δουλειά που θα παρακολουθήσουμε με μεγάλη μας χαρά. Κύριε Γουγά, αυτή τη στιγμή, αν θέλετε και εσείς να πείτε ένα δύο λόγια στους ανθρώπους τους οποίους στηρίξατε εμπράκτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην πόλη μας. Είναι χαρά μας και τιμή ιδιαίτερα για εμάς. Και ελπίζουμε
του χρόνου, φίλε Γιάννη, με περισσότερα σκάφη να σε δούμε εδώ. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή η πόλη να αποκτήσει μια μαρίνα και να μπει στο, πραγματικά στον χάρτη της ιστιοπλοείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. I think it's time for me to move forward into the most important part of our regatta. We have three main sponsors that have assisted in the birth of the idea all the way from Meganisi to here. It has been a great moment, a huge moment, to be assisted by Swatch, by Tripstar and by Leon Restaurants. We have the honor, we have the immense honor of having the owner himself of one of the biggest, fastest growing restaurant business in Europe. And I think that I would like him to come up and say something on everybody's behalf, Mr. John Vincent. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τρεις μεγάλους χορηγούς. Τρεις μεγάλοι χορηγοί μας ακολουθήσαν από την αρχή της προσπάθειας. Μας εμπιστευτήκανε με το branding, με το λόγο τους, με ακόμα και με τα χρήματά τους, ακόμα και με αυτά τα οποία έπρεπε να πάρουμε εμείς ως εχέγγυα για μια πάρα πολύ πραγματικά καλή λειτουργία. Η οργάνωση απαιτεί προγραμματισμό και ο προγραμματισμός απαιτεί συνεργάτες, οι καλύτεροι συνεργάτες από αυτούς που έχουμε πέραν του Δήμου και πάλι ήταν οι χορηγοί μας. Έχουμε την τύχη και τη μεγάλη χαρά να έχουμε έναν από τους μεγάλους χορηγούς μας πέραν της Swatch και της Tripstar, να έχουμε και τον ιδιοκτήτη τον ίδιο της αλυσίδας Leon. Η μεγαλύτερη αλυσίδα αυτή τη στιγμή υγιεινής διατροφής στην Ευρώπη, ίσως κοντά στα 60 εστιατόρια, ο οποίος εύχομαι να κάνει την ίδια κίνηση στην Ελλάδα κάποια στιγμή, είναι μόνιμος πελάτης της Μαρίνας Μεγανησίου, ο κύριος John Vincent. Παρακαλώ. I think Yanni is slightly winding me up, getting me to talk to you. I would just like to say that I think something that echoes what all of you are feeling, that history, in history people think things happen by accident. That is the communist view of the world. But things do not happen by accident. They happen because leadership happens and people bring massive joy to our lives. I know that some of us work, some of us don't work, but the precious weeks and the precious days and the precious moments that we share together in Meganisi and in places like Korinthos are the things that keep us going for the rest of the year. And of course there is only, where's Jan? There's only one person that makes that possible, and you know who it is, it's Evie. So here's the end. Ό,τι και να έχουμε κάνει τόσα χρόνια μαζί στη Μαρίνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much. Laconic. So,
It's time for me to go on and finish. Finish in the most wonderful way. I'm going to invite every boat up here, so we can give you the envelope with the final results and a gift from Corinth City to you. It's one gift, one small gift that they have prepared for you. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δώρο το οποίο κάνατε στους συμμετέχοντες. Θα τους καλέσω ένα-ένα σε σκάφη να έρθουν πάνω να παραλάβουν. Κύριε Δήμο, θα θέλατε κι εσείς να μας βοηθήσετε σε αυτή την... So guys, Bovkont, Rudy, can you please come? Bravissimo, signore. Ti colo, signore. Tre bene. Tre bene. Alcor, Alessandro. Κάτσε να τους βάλει μια φορά. Can you please come up again and collect? Small description, please do not open the envelope yet. Antares, please. Thank you.
tried swimming. A living proof that excessive drinking and childish behavior gets you somewhere. Sponsor Mr. Gugas. Thank you very much. Έλα να μας βάλεις τα γυαλιά. It has been an amazing race. It has been an amazing event. It has been a great regatta. We tried to organize as much as we could, but the stars are the sailors. And what I would like is to have probably the most renowned sailor we have in our group. A guy that I would like to become when I grow up, which is a great honor to have you here. Ένα από τα μεγαλύτερα ιστοπλοϊκά μυαλά
της Ευρώπης, αν όχι του κόσμου, έναν από τους ανθρώπους που έχει συμμετάσχει στους μεγαλύτερους αγώνες διεθνώς. Έχει κερδίσει τους μεγαλύτερους αγώνες διεθνώς. Έχει συμμετάσχει σε αγώνες που ελάχιστοι από εμάς έχουμε την τιμή που ακαλούμαστε ιστιοπλόοι να συμμετάσχουμε, όπως παραδείγματος χάρη το America's Cup. Ο κύριος Φράνκο. Μίστερ Φράνκο. Thank you, sir. Thank you to everybody. Thank you to Yanis and his crew. And this event was really fantastic. I think Sailor are a big family around the world. We discovered new member of this big family, and Yanis has done a great job to make us even closer than just friends. So this was a great event. The other thing that I have to say that I've been through the channel several times, and my worries was always where to stop. I've done up and down many times. I discover now that there are fantastic places where you can stop, fantastic people that they can help you and welcome. So I think this must be publicized even more. We discover fantastic place on the sea and inland. Second point, just one second. I'm so happy that this event has very young sponsors. That means that for the future of the sail, this is very important, and I hope they keep going in this way. Thank you. Θα μεταφράσω αυτό που ο κύριος Φράνκο Ζαμοράνο είπε στα αγγλικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πραγματικά κυριολεκτικά κυριαρχήσει στον χώρο της ιστοπλοείας παγκοσμίως. Ακόμα και εγώ που έχω κερδίσει παγκόσμια πρωταθλήματα δεν είμαι στο επίπεδο του ανθρώπου που κάθεται δίπλα μου. Οπότε είναι μεγάλη μου τιμή να έχω στον αγώνα μας μια τέτοια προσωπικότητα. Και είναι ακόμα μεγαλύτερη τιμή να τον ακούω να λέει δημοσίως ότι ενώ έχει περάσει εκατοντάδες φορές από αυτά τα μέρη, δεν πίστευε ποτέ ότι η Ελλάδα μπορεί να κρύβει τέτοιες ομορφιές, τέτοια λιμάνια και τέτοιους ανθρώπους. Γιατί πάρα πολύ απλά, δυστυχώς αυτό το κομμάτι της ελληνικής επικράτειας δεν είναι γνωστό σε εμάς τους ιστιοπλοούς, διότι η έλλειψη υποδομών ήταν αυτό που έκανε τους διεθνείς ναυτικούς χάρτες να απομακρύνουν τον πληθυσμό. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, να συνεργαστούμε, αν έχουμε μια κοινή ιδέα, που αυτή η κοινή ιδέα είναι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και ειδικά τους ανθρώπους που έρχονται με τα σκάφη, γιατί είναι χιλιάδες κάθε μέρα που περνάνε μπροστά μας και πολλές φορές απλά δεν το καταλαβαίνουμε. Όμως, όπως είπε και ο Φράνκο, από εδώ και πέρα είναι σίγουρο ότι και ο ίδιος θα σταματάει σε προορισμούς όπως η Κόρινθος, η Ναύπακτος ή το Αίγιο, γιατί πλέον γνωρίζει η σιγά με αυτό που έπρεπε να περάσουμε. Νομίζω ότι η εξωστρέφεια που έδειξε η πόλη σας και η πόλη μας και η χώρα μας ήταν ιδανική και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα αυτά. Φράνκο, thank you so much. Γιατί ακολουθεί από νομή. The regatta is finished. Some did very well, some others didn't do very well, but all of you are here. It was a very close call, especially after Aegio. Things were very, very, very critical in many points. But because of the first day, many boats did not finish the race, things, unfortunately, went one way. And the winners are. So I will say the name of the boats, and please all the crew from the boats that I will announce will come up and will collect their medals. My warmest regards, my biggest thank you, my biggest wish to see you again next year.
and most of all my actual love. I love you guys. It's been emotional, it's been amazing. So, third winner overall, with a total time of 25 hours, 4 minutes and 59 seconds, that's sailing time, through all three legs, is Vixen. Second, overall, a great fight, amazing performance on all three legs. Consistency, you were always there, you did it. Δεύτερος, γενικής κατάταξης, με μια εκπληκτική απόδοση, γιατί ήταν το σκάφος που δεν είχε μπαλόνι, δεν θα το πω στα αγγλικά γιατί θα καταλάβουν οι κυρίες, αλλά θα καταλάβουν οι καπετάνοι. Δεύτερος γενικής, Adagio X. Thank you.
Βασίλη. Έλα. Beside the sailing experience, it was a great week of seeing Greece and the specialities of Greece. We loved it. Thank you very much. We have talked about it many times. Such an event is only doable if people have a vision and if people have a dedication. So may I ask Evi and Yannis to come to the front. Again, this has been a very special week. You have united 12 very different boats. I don't know how many nations, I think it was more than 12 nations, you know, gathered. Very different people, you've made 12 boats, one team. And I think this is a great achievement. So, thank you very much. It's a small gesture from, you know, all the boats, a special wine from Greece, a limited edition for both of you to spend a night outside of Odyssey Marina and just enjoy a day. Thank you very much.
beside organizing such an event, let me ask Ares and Yanni to come to the front. Leadership in organization is one thing, but bringing an event like this to home is something special. You have spent hours and nights and helped us moving, you know, waited for the last boats to finish the finish line. Like, so thank you very much. That was a great achievement, you know. We love what you have done for us, and so thank you very much. This is for you, Ari. And Yanni, this is for you. It was our honor participating in this race, and we will come next year as well. Thank you very much.